Θεός λάσπρο του μαντλήσουν. Blessed is our God now and forever into the ages of the ages. Αμήν. Κύριε, εισάξον προσευχής μου, ενώ της ιδέησή μου τη αλήθειά σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεις κρίσιμον από το δούλο σου, ότι ούδε και οθείστε νοποιών σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν εμπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς ετασχήρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπό σου από εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου, ότι πίσω ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδό εν υπορεύσω με, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών ότι πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία ένε και το όνοματό σου. Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξε θλίψη ψυχή μου, και εν του ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου, και απολύσει πάντα στους θλίβοντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Θεός Κύριος και πεθάνεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και πεθάνεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έθνικη γλωσσάμε και το όνομα του Κύριου ημίν, άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίω εγένετο αυτοί και έστε θαυμαστοί εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως Ιεράρχης του Χριστού Θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παραυτού εκομίσω, του ενεργήν παράδοξα παρθένιε, όθεν τες πρεσβείες σου, πολυτρόπων κινδύνων και παντίων θλίψεων και δαιμόνων μανίας. Φύλατε, Πάτερ, άπαντας ημείς, τους εμεσίτην προς Κύριον έχοντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μεγάνε βρατό εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων. Όσουν λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρίνα στον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Στήλος γεγονάς ορθοδοξίας, της δόγμασιν υποστηρίζων, την Εκκλησίαν Ιεράρχα Αθανάσιε, το γαρπατρί των Υιών ομοούσιων, ανακήρυξες κατής γυνασάριον, Πατερός Ιε Χριστό το Θεό οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγά ελέος. Και νίκαια ίγκυος αιώνας των αιώνων, αμήν. Ουσιοποιήσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήνη ανάξι, μη γαρσί προείστα σου πρεσβεύουσα. Εις ημάς ερήσα το εκτός σου των κινδύνων, εις δε διαφύλαξε, έως νυν ελευθέρους, ο κάπος το με δέσποινα εξού, στους γαρδόλους σώζει ζαΐ εκ παλίων δεινών. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τα νομιμά μου. Επιπλέον πριν με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ανοποιών μου εστί διαπαντός.
Σύμωνο ήμαρτων και το πονερών οποίων σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεστέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθεν και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εγάψα στα άδεια και τα κρύφη της σοφίας σου ειδηλωσάσμη. Ρεντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και επιρχιών λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίεσιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόσεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρανκτήσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μην ανδανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξώ με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασυβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξ και το στόμα αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέληστα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Αγίε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, παθών ανοίγεσθον τες προσβολές, θλιβωμένος Πάτε τη θερμή σου επισκοπή, προστρέχω δεόμενος ρυθύνε, της χαλεπής με παρθένιε, θλίψεων. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αγγέλων συνόμιλος γεγονός, δαιμόνων κακίας και απάσης επιβουλή, μας ανωτέρους διατήρη, εσείς πρεσβείες παρθένιε ως ιέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θεράπευσον Πάτερος συμπαθή, ημών την οδύνη, συνέχουσαν την ζωή, ημών ιεράρχα και ειρήνη, ετοίμην και πτεσμάτων συγχώρηση. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως μήτρου του πάντων δημιουργού και πάντων προστάτης Θεότο και Χριστιανών, προστάτευε πάντοτε παρθένε το αδιστάκτο ψυχή προσιών των σύ. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, νοσήματων ποικίλων και χαλεπών θλίψεων, ως περελήτρος ο Θεόφρον, τους προσιώντας ή ούτως απάλλαξον, πάσης ανάγκης και λύπης, Άγιε Παρθένιε, τους εγκεραίροντας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Κυρολόγος σου ο Θεός αληθώς ως ιερέ, πλέγον των δαιμόνων τα σμήνη, δυνάμει Κρήτων Ιώφερ κατάφλεξον, την το παθόν ημών ύλη, άνθραξη παρθένιε της προστασίας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απερίτρεπον τείχος και άραγες ερισμά και καταφυγή εν ανάγκες και περιστάσεσι γενού παρθένιε τους ολοτρόμου καρδία απευδούσιν εκατοστετέ την αντιλήψη σου. Γενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Λάβδος όπτης Αγία, Ανθός Χριστόν φέρουσα, ως πέρα Ισίας Ποέφη, Αγίο Πνεύματι Κόρη πανυμνητέ, διότι συνευδοή ευωδία των δυσόντες και δασών της διανοίας σου. Διάσωσον, θαυματουργέ ιεράρχα πάσης ανάγκης και μανίας του πονηρού πολεμήτουρος,
τους ετοιμώντες παρθένη Θεοφόρε. Επίβλεψον, ενευμενία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν γαλεπή του σώματος κακοσύν, και ίασε τη ψυχής μου του άλγος. Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray to you, hear us and have mercy. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again, let us pray for all pious and Orthodox Christians. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again, we pray for our Father, Archbishop Sotirios, all our brotherhood in Christ. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Again, we pray for mercy, life, peace, health, salvation, protection, and forgiveness and remission of the sins of the servants of God, all pious and Orthodox Christians, and the servants of God, Angeliki, Aphrodite, Christos, Jennifer, Kate, Don Maria, Georgia, Stefania, Nicolaos, Panagiotis, Elizabeth, Presbyter, Dimitrios, Xenia, and the servants of God, Ioannis, Stathia, Anastasios, Andreas, Lindsay, Jonathan, and Aniston, and the servants of God, Georgio, Konstantinos, Spiridonos, Ioannas, Panagiotou, Marias, Marigoulas, Panagiotou, and the servants of God, Irini, Konstantinos, Spiridonos, Christo, Πολυξένης, Ζαφύρας και η οικογένεια αυτών και των δουλών του Θεού Βασιλική Δημήτριος, Αθανάσιος, Καλλιόπη, Ελένη Βασιλική, Χλώη, Ιωάννης και Ζάντερ and all our brethren who are suffering from diseases, plagues and afflictions. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. For your merciful loving God and to you we offer up glory. The Father and the Son and the Holy Spirit down forever into the ages of ages. Amen. Και πάντα και νυν πατέρ των θερμών των την σκέπη σου και των σωτήρα δίδωνε ημιν τεσμάτων άφεση. Αγίε του Θεού πρεσβεύει υπέρ ημών, θείαν χάριν δεξαμενός, η απερθά υπερθεράπων, Χριστού θερμότατος, απαλλάττην τη ζωήν ημών, Πάτην μη ελείπεις πάσης λείψεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εποδύνων κακώσεων, λύτρωσε παρθένη ετή πρεσβεία σου, τους προστάτην και μεσήτην σε, και κτημένους Πάτερ προς τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκροθέντας ως υγειράς, της οποίο εντεύσει σου οσιέ, ούτως όσον παρθένιε, νεκροθήσαν Πάτερ την καρδία μου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Ιησούν των Πανάγαθων, όνα καταλήπτος κορία κοίσας, καθηκέτε βεδωρίσας Θεέ των πλημέλημάτων ημίν άφεση. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, έχοντες την σύν προστασίαν οπτωούμεθα των δαιμόνων καθήμοντες προσβολάς δια τούτωση. Προστρέχομεν παρθένιε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ίστραψας ως πως και ακτήσει των θαυμάτων σου, διαλύστη σκοτώμενα ναή, των παθών ημών παρθένιε πανθαύμαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγας αρρωγός ανεδείχθης ημών Άγιε, δια τούτο σου δεόμεθα θερμός,
Εξελού είμαστε νέσεων και θλίψεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακράντε αγνή Θεότο και αή παρτενέ. Εξελού είμαστε πανδύων πειρασμών. Η αμήτηρ του Θεού ημών φυλάγαθος. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών. Σωματωνίασε Πάτερ τους πόνους, τους προσέμετας σπουδής προσιόντων και των ψυχών αθυμίας το βάρος, το καταθλίβων ημάς επικούφισον. Παρθένιε θαυματουργέ, τη θερμή σου πρεσβεία προς Κύριον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Χριστίνε, της του εχθρού κακουργίας και απάσης απειλής και μανίας και πικροτάτων ημάς συντομάτων. Χριστόν δισόπη, παμάκαρ Παρθένιε, ότι μεγίστην προς αυτόν παρησίαν πλουτίσι ερώτατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, υπάρχον Θεοειδής Ιεράρχης, ανέδεικτης των Πασχόντων προστάτης, και θλιβωμένον θερμός αντιλήπτορ και ελατήπτον δαιμόνων Παρθένιε, διότι εις διδού ημίν αρρωγείς καθεκάς την τασχάριτος. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν και πάνες κατά φυγήν εν ανάγκης και βοήθειαν Παρθένιε πλουτώντες. Πάσης ανάγκης εν βίω και ζάλης τη χάλη τη σου ταχαίως λυτρώμεθα. Θεοκίμητον Μαριάν, δια του το αεί σε δοξάζομαι. Δια σωσό, θαυματουργέ ιεράρχα, πάσης ανάγκης και μανίας του πονηρού πολεμήτωρος, τους επιμώντας, Παρθένιε Θεοφόρε. Άκραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως, επεσχάντων των ημέρων τεκούσα δισόπισο, ως έκουσα μητρικήν παρησία. Ήσον ημάς ο Θεός και το μέγελεος δε μεθάσου πάξον και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ιδιό μου θα υπέτουν ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εδώ μου θα είπε του Πετρός και Επισκόπη μόν σωτηρίου και πάσιν στον δημοθφότητος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Γιατί εδώ μου θα είπε λέω ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψιος, συγχωρήσεως και αφαίσιος των ματιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των δούλων του Θεού Αγγελική Αφροδίτη, Χρήστος, Jennifer Kate, Don Maria, Georgia, Στεφανία, Νικόλαος, Παναγιώτης, Ελισάβετ, Στέρα, Δημήτριος, Ξένια Βασιλική, Δημήτριος, Αθανάσιος, Καλλιόπη, Ελένη, Βασιλική, Χλώη, Ιωάννης και Ζάντερ και των δούλων του Θεού, Ειρήνης, Κωνσταντίνου, Σπυρίδωνος Χρήστου, Πολυξένης, Ζαφύρας και οικογένεια αυτών και των δούλων του Θεού, Κυρίου Κωνσταντίνα, Σπυρίδωνος Ιωάννας, Παναγιώτου Μαρίας, Μαριγούλας, Παναγιώτου Ιωάννης, Ευσταθία, Αναστάσιος, Ανδρέας, Λίντζι, Τζόναθαν και Άνεστον, και πάντων των εν αισθηνίας, λυμής και θλιψιών ευρισκόμενων αδελφών ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Φιλέμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
θαυμάτων σου, Πάτερ, πρισεύμασιν, αποδιώκεις παθών τη σκοτώμα έναν, και ρώσιν και χάριν ουράνιον, και εφροσύν ειν παρέχεις παρθενίε, ημίν της εκ πόθου τιμώσισε. Διαιρεί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνην και η οσή σου αγαλία σοντε. Μακάριος ο ανήνο φοβουμένος των Κύριων, ιερή σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνην και η οσή σου αγαλιάσονται. Ιερή σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνην και η οσή σου αγαλιάσονται. Και η Πέτρο καταξιωθήν εμάς ακροάσου η Ευαγγελία, Κύριε το Θεό μου αρκετεύσομαι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία αρθήν ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Έκτρο το Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου το αναγνώσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητές αυτού έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλες αυτής λέγον εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λέπρους καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια ευκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται. Δωρεάν δότε. Ο
O God, save your people and bless your inheritance. Look upon your world of mercy and compassion. Raise the Orthodox Christians in glory. Send down upon us your rich mercies. Through the intercessions of the most pure Lady Theotokos and of ever Virgin Mary, the power of the precious life-giving cross, the protection of honorable bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable glorious prophet for honor John the Baptist, the holy glorious praise for the apostles of our fathers, among the saints, Greek heretics, ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory Theologian, John Chrysostom, Athanasius, Seal, John the Merciful, Patriarch of Alexandria, Nicholas, Bishop Miros, Peter's Bishop, and Timotheus, Nectarios, Pendapolis, the wonder workers, the holy glorious great martyrs, George Victorious, Demetrius, Miro, Vilitus, Theodore the Tyrant, Theodore the General, Mina the wonder worker, and hero martyrs, Haralambos, Lefterios, the holy glorious victorious martyrs, the holy glorious great martyr, Alana Bilofimia, the holy glorious martyrs, Tecla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kiriki, Fonini, Marina, Paskevi, and Irene, of our holy God, bring fathers, holy righteous ancestors, God, Bukim, and Anna, and the holy Saint Parsenios of Lampsacus, and all your saints. We beseech you, only merciful Lord, hear us sinners who pray to you and have mercy on us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Η φιλανθρωπία του μονογενού σου, η μαθού ευλογητώση, σύντο Παναγίο και καθό και ζωπιόν σου πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιε του Θεού, πρέσδε δε υπέρ ημών, ακαθάρτων πνεύματων, ως καθήλες παμά, καρπάσαν την δύναμην, ούτου της επηρείας αυτών της ολεθρίου ασυνείς διαφύλατε παρθένιε θαύμαστε τους εϊμνολογούντας. Άγιε του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών ηλασμόν ημινέτη και δεινών συντριμμάτων την επανόρθωσιν και βίου ευπραγίαν και πάσαν ευλογίαν εκ Θεού Πατερόσιεν της προσίου συναήτησης επ' την πρεσβεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεωγή μετανοίας του καρπούς με έθνισκον Πατερόσιε ως άντης αμαρτίας εκφύγω την απάτη και ζωή στιχοκρίτονος παρθένιε ιερέ διά των πρεσβείων σου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εν αγκάλες κρατούσα ως περνήπιον κόριν τί απεριλήπτον χειρών με του βελιάρ, απάλλαξον εν τάχει και Θεό με οικείωσε, δια ναρέ του ζωής παρθένε Θεοτόκε. Άγιε του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών, ρίσε με Πάτερ της του έχθρου δυναστείας και κατάβγασον φώτη της μετανοίας την αμαυρωθήσαν παρθένιε ψυχήν μου. Άγιε του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών, από σκανδάλων και μαγκανίες και πλάνης, διαφύλατε παρθένιε άτρωτους, τους επιζητούντας τη συνεπιστασία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σωματικών με και ψυχικών νοσημάτων, θηρίατρο των παρθένιε παμάκαρ, ο καρκίνο πάθος, το λόγο θεραπεύσας. Δόξα.
Την ασθενούς αμψυχήν μου, δίνεις πάθηση και πλήστες αμαρτίας. Ίνα σε δοξάζω την και χαριτωμένη. Άγιε του Θεού πρεσβεύει υπέρ ημών, μεγείς των θαυμασίων, αυτούργος υπάρχουν, μη διαλείπεις παρέχαινε καστοτέ, ενιε καστο παρθένιε τα αιτήματα. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο Θείος της λαμψάκου και κλίνος ποιμάντων, θαυματούργε ιεράρχα παρθένιε, υπέρ ημών την Τριάδα οικέτευε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψής του νυν το θρόνο, παρέστος παμάκαρ, οικετηρίους απαύστος προσάγαγε, υπέρα πάντων δε εις των εφημούντων σε. Κυρίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπέρτερον των ουν μου, δείξον των γηνήμων, ως υπέρτερα πάσης της κτήσεως, και όχι τον Παρθένεϊ να δοξάζωσε. Αξίων εστίνος αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκου, την αΐ μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού τιμιωτέρα των κερουβίμ και δοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγο τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Κέλης της λαμψάκου Θείος Πύρσος, ο καταπυρσεύων εν της άμασιν πασαργήν, χέρις οδιώκων πάθων και νοσημάτων και των δαιμόνων. Πάσης επηρείας του Παναλάστορος. Νόσους θεραπεύεις οδυνηρός και καρκίνου πάθος, ιασάμενος συμπαθός, διδό ημιν ρώσιν εν βίο και Παρθένιε παρμάκαρ, τι αντιλήψη σου. Κέρις Αποστόλων νομιμήτης και αρχιερέων, εγκαλόπισμα ιερών.
βοήθεια. Μη ελείπεις, Πάτερ, εκ δυσοπήν των πάντων δεσπότην, τούν το δίνε ημιναή, αφέσιμ πτεσμάτων και πάσαν ευπραγίαν, παρθένιε παμάκαρ, ο συμπαθέστατος. Πάσε τον αγγέλων η στρατείε, πρόδρομε Κυρίου από στόλων οι δωδέκας, οι Άγιοι Πάντες μετά της Θεοτόκου πείσατε πρεσβείαν εις το σωθεί. Please be seated. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Ο Θεοφόρος Άγιος Παρθένιος δεν εκδιώκει μόνο δαίμονες, αλλά ο λαμπρός έως φόρος των θαυμάτων πλήθη εμπρέψας, απλώνει τη θαυματουργική του δράση σε όλες τις ασθένειες και αναδεικνύεται των πασχόντων προστάτης και θλιβωμένων θελμός αντίληπτων. Η κυρία Κυριακή Βερτοπούλου, κάτοικος Ζωγράφου, μας διήθηκε ένα θαύμα που της έκανε ο Άγιος Παρθένιος την εποχή ακόμη που κτιζόταν το κλεισάκι του στο Λύριο Ίδρυμα. Αρρώστησε πολύ τότε η κυρία Κυριακή από βαριά πνευμονία. Η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή και γινόταν ακόμη πιο σοβαρή επειδή στα 23 χρόνια της είχε προβληθεί από φυματίωση και έχασε το ένα της πνεύμονα. Έτσι, παθαίνοντας πνευμόνια, κινδύνεψε ακόμα και η ζωή της. Δεν μπορούσε καθόλου να αναπνεύσει. Μελάνιες ολόκληρη. Έμενε γι' αυτό, νοσηλευόταν στο Σημανολογείο νοσοκομείο, ανέπνεε μόνο με την βοήθεια οξυγόνου. Ο σύζυγός της που επισκέφτηκε το Λύριο Ίδρυμα, γνώρισε κάποιον από τον οποίο πληροφορήθηκε για την θαυμαστή θεραπεία του από το καρκίνο, καθώς και για το κλεισάκι του Αγίου Παρθενίου που κτιζόταν εκεί. Όταν πήγε στο Σεισμανολόγιο να δει τη γυναίκα του, της διηγήθηκε όλα όσα έμαθε. Εκείνη, βρισκόμενη σε αλπεπιστική κατάσταση, συγκινήθηκε από το μεγάλο θαύμα, έκλαψε και θέλησε να παρακαλέσει το Άγιο να σπλαχνιστεί και αυτήν και να την απαλλάξει από την βασανιστική αρρώστια, χαρίζοντάς της τη ζωή. Το επεκαλέστηκε θερμά. «Καλέ μου, Άγιε, που κάνεις τόσα μεγάλα θαύματα, κάνε με και εμένα καλά και να φέρω στο κλεισάκι σου ένα καντήλι». Τι ήταν εκείνο? Αμέσως έγινε καλά και βγήκε από το νοσοκομείο. Οι γιατροί που την είχαν ξεγραμμένη θαύμασαν, έμειναν εκστατικοί, απόρρισαν πώς έγινε αυτό. Η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή που υπολόγιζαν ότι εάν κατάφερε να επιβιώσει, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 2 μήνες θεραπεία μέσω νοσοκομείου. Και όμως, στις ημέρες βγήκε με την επέμβαση του Αγίου. Η κυρία Κυριακή από τότε είναι τελείως καλά. Αναπνέει χωρίς κανένα πρόβλημα και ανεβαίνει πάνω στον Άγιο με τόση ευκολία, όπως χαρακτηριστικά μας είπε, σαν μικρό κοροτσάκι. Έτσι ανέβηκε και όταν την έκανε καλά, κρατώντας το τάμα της στα χέρια. Ο Άγιος Παρθένιος τώρα είναι πια προστάτης και βοηθός της σε κάθε δύσκολη ώρα. Αυτόν επικαλείται και δεν αργεί να ακούσει την απάντησή του, να δει την βοήθειά του.
Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The God-bearing Saint Parthenios, who we celebrate today, not only casts out demons, but as the glorious benefactor of miracles, bestowing miracles upon all, he extends his miraculous action to all diseases and emerges as a fervent protector of the suffering and the afflicted. A lady, Mrs. Kyriaki Vertopoulos, who is a resident of Zografou in Greece, told us about a miracle that St. Parthenios performed for her at a time when his chapel was being built at the Lyrion Foundation. Kyriaki was at that time very ill with severe pneumonia, and her condition was very serious. It was becoming even more serious because at the age of 23, she had contracted tuberculosis and lost one of her lungs. Thus, having come down with pneumonia, her life was in danger. She couldn't breathe at all. She was constantly turning blue all over, and she was hospitalized at Sismanoglio Hospital, breathing only with the help of oxygen. Her husband, who visited the Lyrion Foundation, met someone from whom he was informed about his own miraculous cure from cancer, as well as about the chapel of St. Parthenios, which was being built there. When he went to Sismanoglio to see his wife, he told her everything he had learned, and she, being in a desperate state, was moved by the great miracle. She cried and wanted to ask the saint to have mercy on her and to free her from the torturous disease and to grant her life. And she invoked him fervently. My good saint, who does such great miracles, make me well, and I will also bring to your chapel a lamp. She immediately recovered and was released from the hospital. And the doctors who had written her off admired her. They were ecstatic. They wondered how this happened. Her condition was so serious that they estimated if she survived, she'd need at least 2 months treatment in the hospital. And yet, within days, she came out with the intervention of the saint. Kyriaki has been completely well since then. She breathes without any problem and makes her way up to the chapel of the saint with such ease. As she characteristically told us, it's as if she was like a little girl. So she went up, and after becoming well, holding her vow in her hands, St. Parthenios is now her protector and helper in every difficult hour. She invokes him, and it's not long before she hears his answer and sees his help. Amen. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθάνασε ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθάνασε ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθάνασε ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αιώνας αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσφανα της ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα στασθενεία ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον με. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αιώνα αιώνας στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημείς σήμερον, και αύση μην τα οφλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και ημείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Στην βασιλεία και την ημείς και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το μύρο του Πνεύματος ποιμή λαμψάκου οφθείς, την θείαν ενέργειαν παρά Θεού δαψιλός, θαυμάτων επλούτησας, δαίμονες απελαύνην, ασθενούντας ιάστε, νόσους αποδιώκειν και πλήρουν τας αιτήσεις. Παρθένε ιεράρχε των προσιόντων σου. Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray to you, hear us, and have mercy. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδώμ το επέτειο διαφυλακτήν ετυγέν του Χριστού μεγάλην εκκλησίαν την Ελλάδα, αυτήν αρχιεπισκοπήν και την πόλη Τάφτην από και πάσην πόλη και χώρα αποργή, λοιμού, λοιμού, σεισμού και τοποτισμού, πυρό, μαχαίρε, επιδρομή, ολοφύλων, φιλίου, πολέμου και φιλίου θανάτου, υπέ των ελαιών ευμενή και διάλογο των γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πα την οργή και πα την κατημών κινημένη και ρίσε εμά, έπτυσε και επικειμένε δικαίε αυτού απειλή.
και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, And we pray that our Lord God may hear the prayer of us sinners and have mercy on us. Άξον ημών ο Θεός ο τυριμών, η ελπής πάντων των πέρα της γης και των θαλάσσιων μακρών, και ηλίος, ηλίος, γεννού, ημίν δες το πνευματίες μόνο λέξον ημάς. Ελέμον καν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα την ηλικία, και εις τους αιώνας των αιώνων. Christ, your true God, through the intercessions of his all pure and immaculate Holy Mother, the power, the precious life giving cross, the protection, honorable, bodiless powers of heaven, the supplications, the honorable, glorious prophet, John the Baptist, the holy, glorious, praiseworthy apostles, and holy, glorious, triumphant martyrs, our righteous and God bearing fathers of Saint Demetrius the Merstreamer, the holy, righteous ancestors of God, Joachim and Anna, and of our holy Saint Parthenios. Of Lampsacos and all the saints have mercy on us and save us, for he is a good God who loves mankind. Amen. Θεός ιεράρχης πεπινός και θαυμάτων πλήθειε πράξας Πάτερ Παρθένιε πάσης περιστά σε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γιατριάς πάντα τη φιλοξενή ημάς. May the Holy Trinity always guide us and protect us. Και ο Άγιος Παρθένιος, ο μεγάλος σταυματουργός της Λαμψάκους, να πάντοτε να προστατεύει όλους εμάς και τους δικούς μας από κάθε ασθένεια και να πρεσβεύει το Θεό να σώσει τις ψυχές μας. And may Saint Lampsacos, the great miracle worker, intercede to our Lord God and Savior Jesus Christ for our healing and the Savior of our souls. Amen. Please come venerate the icon. Ελάτε να προσκυνήσετε.